Ένα πρόγραμμα 2.500 ελέγχων DNA στο επεξεργασμένο βοδινό κρέας που πωλείται μέσω των έτοιμων γευμάτων στα σούπερ μάρκετ ενέκριναν τα κράτη-μέλη προκειμένου να αξιολογήσουν την κλίμακα του διατροφικού σκανδάλου που είχε ξεσπάσει την τελευταία εβδομάδα στην Ευρώπη. Ο αρμόδιος Επίτροπος Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών, Τόνιο Μπόρς, χαιρέτησε την απόφαση των κρατών μελών. Το σχέδιο του αρχικού ελέγχου περιλαμβάνει και ένα δείγμα περίπου 50 τόνων αλογίσιου κρέατος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν κατάλοιπα της αντιφλεγμονώδους φενιλβουλταζόνης. Πρόκειται για ένα φάρμακο που χορηγείται σε ζώα, κυρίως σε άλογα, ως παυσίπονο και αντιπυρετικό, αλλά καθιστά το κρέας ακατάλληλο για κατανάλωση. Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται μέχρι τα μέσα Απριλίου. Στην Ελλάδα δεν έχουν εντοπιστεί ανάλογα δείγματα, αλλά από τότε που ξέσπασε το σκάνδαλο, ο ΕΦΕΤ πραγματοποίησε διασταυρωτικούς ελέγχους σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και απέσυρε τα επιμάχα προϊόντα.